Νίκος Ρωμανός. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πράγματι, πολύ μεγάλη μέρα χθες. Τεράστια μέρα χθες. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ιστορική ημέρα, και όχι όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε και έχει χάσει την αξία του, με όλη την σημασία της ιστορικής ημέρας. Που νομίζω ότι απόδειξε ότι χειροκροτήθηκε εν ολίγης αυτή η πρωτοβουλία από την συντριπτική πλειοψηφία του Κοινοβουλίου και των Ελλήνων, για να μην πω σύσσωμο το σώμα των πολιτών. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνουμε ουσιαστικά μια εκτίμηση ακριβώς αυτού που συνέβη χθες. Εκεί θέλω να μείνουμε. Λοιπόν, στα 12 μίλια. Χθες, για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πλέον δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο με τα 15 στελέχη του εδρεωμένα στη σύνθεση, δεν τα αγγίζει κανένας να υποστηρίζουν τον αρχιεκτελεστή ακροαριστερό τρομοκράτη δολοφόνο. Αυτός είναι ο όρος. Θα το συζητήσω με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο μετά. Οπότε, Νίκο Ρωμανή, κύριε Διευθυντά του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Μου παίρνετε αυτή τη χαρά, δεν πειράζει. Καλά, δεν πειράζει, αν δεν δώσει και εσύ κάτι. Όχι, βλάκα κάνω. Λοιπόν, πράγματι, ουσιαστικά χθες η Ελλάδα μεγάλωσε, επέκτηνε την εθνική της κυριαρχία κατά 10%. Και αυτό έρχεται μέσα σε ένα πλαίσιο πραγμάτων που έχουν γίνει αυτούς τους 18 μήνες, που ουσιαστικά άλλαξαν μια λογική ακινησίας που υπήρχε όλο το προηγούμενο διάστημα. Με τις συμφωνίες για τις ΑΟΣ, με τον EastMed, με ένα πρόγραμμα ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων και της άμυνας της χώρας, 11,5 δις ευρώ, που συμπεριέχει μέσα 105 διαφορετικές πρωτοβουλίες. Άρα πρώτη φορά μια σοβαρή στρατηγική σε αυτή την κατεύθυνση, που είναι υποχρέωση κάθε σοβαρού κράτους, και για πρώτη φορά βλέπουμε ότι αυτή η στρατηγική αρχίζει να εφαρμόζεται, όχι μόνο δηλαδή δουλεύτηκε, όχι μόνο παρουσιάστηκε, αλλά έχει αρχίσει να μπαίνει σε ισχύ, και όλα αυτά νομίζω βέβαια σε μια περίοδο που φυσικά μονοπολούν άλλα πράγματα την επικαιρότητα, ασχολούμαστε με εντελώς διαφορετικά πράγματα, αλλά συμβαίνουν και αυτά, και συμβαίνουν με πάρα πολύ αθόρυβη δουλειά για να φτάσουν να περνάνε από τη Βουλή πράγματα όπως αυτό που πέρασε χθες. Αυτό σκεφτόμουν. Ότι κάνουμε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά περίπλοκο, δυσχερές ως εγχείρημα, τρομερά, έτσι, πολύ μεγάλη πρόκληση, να το πω αλλιώς, να μοιάζει απλό. Δηλαδή, θυμάσαι αυτό που είχε πει ο Τσάρτας κάποτε, λέει, έκανα τη σέντρα σαν να βάζω ένα ποτήρι νερό. Ποιος το είχε βάλει, δεν θυμάμαι. Ένα από τα γκολ του 2004. Που λέει, και έκανα μια σέντρα. Για μένα λένε πολύ απλό, λέει, σαν να βάζω ένα ποτήρι νερό. Λοιπόν, μοιάζει πάρα πολύ απλό αυτό που κάναμε χθες, αλλά έχουν προηγηθεί ούτε κι εγώ ξέρω πόσα βήματα, πόσες ενέργειες, πόσες πρωτοβουλίες, και πρέπει να γίνουν άλλες τόσες ούτως ώστε να εδραιωθεί. Και έχεις τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ να σου λένε, όταν θέλαμε εμείς, λέτε το, δεν μπορείς να κάνεις επέκταση σε 12 ναυτικά μίλια όταν πετάνε 4 μοιράζ. Δεν το καταλαβαίνει κανένας αυτό. Δεν νομίζω ότι πλέον. Μα είναι γελίο! Να τους απαντάς σοβαρά. Δηλαδή, μα να σου πω, χθες το βράδυ στη Γιάμαλη μου λένε, κύριε Μπογδάν, κύριε Μπογδάν, κύριε Μπογδάν, κύριε Μπογδάν. Κυριολεκτικά, τα κύριε Μπογδάν το κάνετε κι εσείς τις προάλλες. Ναι. Μου είναι πολύ συμπαθής κυρία Γιάμαλη, θα πρέπει να το πω αυτό, αλλά η εκπομπή της είναι ring, είναι αρένα. Ναι, πράγμα. Λοιπόν, και να προσπαθείς τώρα να τους εξηγήσεις ότι δεν μπορείς να περιφρουρήσεις κάτι όταν δεν μπορείς να το περιφρουρήσεις, δεν μπορείς να το κάνεις. Τι να πεις. Και εν πάση περιπτώσει, τώρα ποιοι μιλάνε, οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν χάρασε εθνική πολιτική και στρατηγική, ο Καμένος από τη μία και ο Κοντζιάς από την άλλη, δύο άνθρωποι εντελώς διαφορετικής ταυτότητας, διαφορετικής κατεύθυνσης, και αυτοί έπρεπε να ομονοήσουν για να χαραχθεί μία κοινή εθνική γραμμή, και αυτοί ζητάνε από εμάς δήθεν να συμπεριλάβουμε τις απόψεις τους για να έχουμε εθνική γραμμή, όταν εμείς έχουμε περάσει τα περισσότερα νομοσχέδια με τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία από όλα τα κόμματα. Δεν έχει ξαναγίνει 285, αν δεν κάνω λάθος, ψήφι σε τέτοιου είδους νομοσχέδιο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και αν δεν ήταν και το ΚΚΕ που είναι κολλημένο με μια μόνιμη κασέτα που δεν αλλάζει όσο και αν αλλάζουν οι δεκαετίες, οι περιστάσεις και οι προκλήσεις, θα είχε 300 βουλευτές να υποστηρίξουν αυτό που έγινε χθες. Πλην λακεδαιμονίων, να το πούμε αυτό. Ναι. Χθες θυμηθήκαμε το ποίημα πλην λακεδαιμονίων. Αν και το ποίημα πλην λακεδαιμονίων περιποιεί τιμή στους λακεδαιμονίους τροποντινά, αλλά από εκεί μάθαμε ουσιαστικά την φράση, αναφέρομαι στον μεγάλο, τον ποιητή του 21ου αιώνα για μένα. Τον Έλληνα ποιητή του 21ου αιώνα. Ο Έλληνας ποιητής του 21ου αιώνα είναι ο τελευταίος του 19ου και ο πρώτος του 20ου. ΚΚ Καβάφης. Ομοφιλόφιλος, Βυζαντινός, Έλληνας με όλα κεφαλαία,
ορθόδοξος, οικουμενικός, πολυμήχανος, θαυμάσιος και ιστορικά συνέχεια 2.500 χρόνων αδιάκοπα. Ο οποίος αν ζούσε σήμερα πιθανόν να μην είχε δικαίωμα ψήφου για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα έπρεπε γιατί ήταν φασίστας. Είναι φασίστας της ομογένειας ο Καβάφης για το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό το λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κάθε καλό. Καλημέρα. Κάθε καλό. Νίκος Ρωμανός.